μη κυβερνητική οργάνωση Παιδιά εν Δράση είναι ιδιαίτερα γνωστή, κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Φέτος μάλιστα που γιορτάζει τα 10 γενεθλιά της με 10 εκδηλώσεις και πλήθος άλλων παράλληλων δράσεων, δεν μπορείς να μην παρατηρήσεις την παρουσία της ζώντας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η ανάδειξη των ανθρωπίνων αξιών, της συνεταιριστικής και συνεργατικής κουλτούρας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας είναι το ζητούμενο σε αυτές τις προσπάθειες. Και εμείς ως Έξυπνη Ζωή πιστεύουμε πως αυτές είναι οι έξυπνες ιδέες γύρω από τις οποίες πρέπει να συνασπίζονται οι έξυπνοι άνθρωποι. Kids in Action λοιπόν. Τι συμβαίνει όταν μια παρέα κατασκηνωτών αποφασίζει να δημιουργήσει μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που σκοπό έχει την ενεργοποίηση των νέων ανθρώπων και τη διοργάνωση νεανικών δράσεων? Την απάντηση θα τη βρείτε στα Παιδιά εν Δράση που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια ζωής. Η ομάδα δραστηριοποιείται κυρίως σε τρεις τομείς. Ασχολείται με την νεολαία σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο λέμε γιατί διοργανώνουμε ευρωπαϊκές συναντήσεις νέων, όπου νέοι από διάφορες χώρες της Ευρώπης συναντιούνται σε καλλιτεχνικές συναντήσεις, συμμετέχοντας σε διάφορα δημιουργικά εργαστήρια και παράγοντας καλλιτεχνικά έργα. Δραστηριοποιείται σε δράσεις οι οποίες αφορούν τα παιδιά, διοργανώνοντας παιχνίδια, φεστιβάλ για τα παιδιά, ακτιβιστικές δράσεις στο κέντρο της πόλης που αφορούν το παιδί και την ψυχαγωγία, και ασχολείται με δράσεις οι οποίες αφορούν την βελτίωση της αστικής ζωής. Τα Παιδιά εν Δράση αποτελούνται από μέλη που ζουν κυρίως στην πόλη της Θεσσαλονίκης και είναι κυρίως ηλικίες 20 με 30 χρονών. Δεν είναι μόνο παιδιά, και ούτε οι δράσεις απευθύνονται μόνο σε παιδιά. Κάποιες από τις δράσεις μας απευθύνονται σε παιδιά περίπου ηλικίας δημοτικού, 6 έως 12, 13 χρονών δηλαδή. Τα Παιδιά εν Δράση μας δείχνουν πώς μια παρεΐστικη ιδέα μπορεί να εξελιχθεί, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά και εκτός συνόρων. Ξεκινήσαμε, ψάξαμε κάποια προγράμματα ευρωπαϊκά και έτσι σιγά σιγά, σαν μια νεανική τρέλα, αρχίσαμε, αναλάβαμε κάποια προγράμματα και κάναμε παραστάσεις σε παιδιά, σε νέους που δεν είχαν τη δυνατότητα. Ήταν το πρώτο πρόγραμμα που αναλάβαμε, που δεν είχαν τη δυνατότητα την οικονομική να δουν μια παράσταση από 5, 6, 7, 8 άτομα με κλόουν, ζογκλέρ, ξυλοπόδαρους και όλα αυτά, σε ακριτικές περιοχές κυρίως, και Ελλάδα και εξωτερικό. Και έτσι ξεκινήσαμε, σαν μια τρέλα, μια ιδέα μιας παρέας που την υλοποιήσαμε. Ποιος είναι ο ρόλος του εθελοντισμού για τα Παιδιά εν Δράση? Τα Παιδιά εν Δράση είναι μια εθελοντική οργάνωση. Δηλαδή δεν υπάρχουν υπάλληλοι και αμοιβόμενοι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν για αυτή την ομάδα, που σημαίνει ότι κατά βάση της, η βάση της είναι ο εθελοντισμός. Τώρα για μας εθελοντισμός σημαίνει προσφορά του ίδιου μας του εαυτού προς τον συνάνθρωπο, προς την πόλη, αλλά κυρίως προς τον ίδιο μας τον εαυτό. Δηλαδή μέσω από τον εθελοντισμό στόχος μας είναι η προσωπική μας ανάπτυξη και εξέλιξη. Ο εθελοντισμός για μας, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ουσιαστικά είμαστε εθελοντές εδώ και 10 χρόνια σε αυτή την ομάδα, είναι στάση ζωής. Πώς μπορούν να συμβάλλουν οι ίδιοι οι πολίτες στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους? Οι πολίτες απλά θα πρέπει να βρουν τον τρόπο ώστε να εξωτερικεύσουν τις ευαισθησίες τους και τους προβληματισμούς τους. Θα πρέπει να οργανωθούν με τους συμπολίτες ή κάνοντας πράγματα τα οποία ξεκινούν από την ίδια τους στη γειτονιά, βελτιώνοντας αυτά τα κακοσκήμενα ή πράγματα τα οποία τους δυσκολεύουν. Και όλο αυτό έτσι, σαν μικρές ομάδες, μπορούμε όλοι μαζί μετά να αλλάξουμε το σύνολο της πόλης, δηλαδή να την κάνουμε την πόλη μας πιο φιλόξενη. Για μας ενεργός πολίτης είναι αυτός που μπορεί και μπαίνει στη διαδικασία να τη συνδιαμορφώσει την καθημερινότητά του. Δηλαδή να μπορεί να βρει αυτά τα εργαλεία, τις ομάδες, τις συλλογικότητες που αυτή τη στιγμή και με βάση αυτό που ζούμε στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων που ζητούν λίγο, είναι περισσότερο ψαχμένοι, ψάχνουν, συμμετέχουν. Η ομάδα αυτή τη στιγμή αριθμεί περίπου 60 ενεργά μέλη. Τα Παιδιά εν Δράση θεωρούνται από τις πιο δυναμικές κολεκτίβες νέων με πολλές και διαφορετικές δράσεις. Φέτος το 2013 κλείνουμε 10 χρόνια ζωής
και έχουμε αποφασίσει να παρουσιάσουμε στο κοινό ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις από όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε. Έτσι, για παράδειγμα, την Άνοιξη δίνουμε κάθε Κυριακή, χωρίς βροχή, ραντεβού στα πάρκα της πόλης κάνοντας πικνίκ. Έπειτα το Μάιο θα κάνουμε ένα μεγάλο φεστιβάλ για τα παιδιά, το οποίο το διοργανώνουμε για δεύτερη χρονιά το Φτύ και Βγαίνω. Και έπειτα από Σεπτέμβριο κάνουμε δράσεις στα πλαίσια της ημέρας βιώσιμης κινητικότητας χωρίς αυτοκίνητα. Όσο για το πώς επιλέγει η ομάδα τις δράσεις της. Επιλέγουμε τις δράσεις μας σύμφωνα με τους προβληματισμούς μας. Όπως είπαμε πριν, όταν μας περνάμε από ένα πάρκο ή περνάμε από ένα εγκαταλειμμένο στρατόπεδο και βλέπουμε έναν αξιόλογο χώρο, ο οποίος απλά κάθεται και σαπίζει, και από την άλλη βλέπουμε ότι οι ομάδες της πόλης μας δεν έχουν χώρο να στεγαστούν, να δείξουν αυτό το οποίο κάνουν, λέμε γιατί αυτά τα δύο δεν μπορούμε να τα συνδυάσουμε, να αξιοποιήσουμε αυτό το πάρκο, να αξιοποιήσουμε αυτό το στρατόπεδο και στη συνέχεια να γίνει ένας χώρος έκφρασης ή ένας χώρος χαλάρωσης ή οτιδήποτε. Υπάρχουν ελάχιστοι πλέον χώροι ελεύθεροι και όσοι υπάρχουν προσπαθούμε, ο στόχος μας είναι να τους αναδείξουμε και να τους αξιοποιήσουμε. Με βάση αυτό το στόχο έχουμε πραγματοποιήσει πάρα πολλές φορές φεστιβάλ δρόμου που συμμετέχουν νεανικές καλλιτεχνικές ομάδες της πόλης. Έχουμε διοργανώσει στα πάρκα της πόλης ένα project που διαρκεί εδώ και 3-4 χρόνια που λέγεται Πάρκαρε Μαζί Μας, με σκοπό να πάμε ξανά Κυριακές στα πάρκα και να περνάμε τον ελεύθερο χρόνο μας. Κάπως έτσι, η ανησυχία οδηγεί στην ιδιωτική πρωτοβουλία και ενεργοποίηση. Δεν είσαι αδιάφορος ότι σημαίνει δεξιά και αριστερά σου, όχι μόνο γνωρίζεις, αλλά και συμμετέχεις. Κι όμως, μπορούμε να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας με ενεργοποίηση, εθελοντισμό, καινοτομία, εξωστρέφεια. Κάπως έτσι οραματίζονται τη ζωή στην πόλη και τα παιδιά εν δράση. Άλλωστε, στη δράση κολλάει το σίδερο.